Ο κύριος Φράγκος, παρακαλώ. Ο κύριος Φράγκος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι στηρίζουμε πλήρως την αναφορά που κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, ζητώντας να μείνει ανοιχτή αυτή. Καλούμε τα ευρωπαϊκά όργανα να ακούσουν τις φωνές όχι μόνο των συγγενών, αλλά όλων των Ελλήνων που ζητούν ένα πράγμα, δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή απειλείται στην Ελλάδα από τη συγκάλυψη. Μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων, να πούμε ότι βρίσκονται και σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Έλληνες που ζητούν την άρση της ασυλίας πίσω από την οποία κρύβονται οι ένοχοι αυτού του εγκλήματος. Η κυβέρνηση με μια εξεταστική επιτροπή παροδία προσπάθησε βιαστικά να κάνει ένα κουκούλωμα χωρίς να ακούσει καν βασικούς μάρτυρες. Στην ουσία, 16 κυβερνητικοί βουλευτές στέκονται μπροστά σε 1,5 εκατομμύριο Έλληνες που με τις υπογραφές του, συγγνώμη, ζητούν να μπει ένα τέλος σε αυτή την ασυλία. Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφέρουμε και την ηχηρή παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι, πρώτον, αν η Σύμβαση 717 είχε ολοκληρωθεί, το δυστύχημα δεν θα είχε πραγματοποιηθεί, και δεύτερον, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν τους επιτρέπει να κάνουν έρευνα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Απαιτείται λοιπόν, επαναλαμβάνω, να μπουν μπροστά τα ευρωπαϊκά όργανα ώστε να μπει ένα τέλος στη συγκάλυψη που υπάρχει σε αυτό το έγκλημα. Σας ευχαριστώ.